ξεκινήσω λοιπόν από το πρώτο, γιατί θεωρώ το δεύτερο το πιο σημαντικό. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, η ομάδα έχει πληγωθεί και για τα 40 λεπτά του αγώνα από κάτι το οποίο είναι εύκολο. Δηλαδή, έχουμε πολλά χαμένα καλάθια τα οποία φτάσαμε να εκτελέσουμε ακριβώς κάτω από το καλάθι. Ξεκινώντας το παιχνίδι αυτό ήταν πολύ έντονο. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι μέσα από την αμυντική μας περισσότερο βελτίωση βρήκαμε φάση για να φύγουμε και να ανοίξουμε την άμυνα των αντιπάλων παρά το ότι βελτιώσαμε τη διαδικασία του να σκοράρουμε από κάτω. Υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες δεν πιστεύουν στα μάτια μας, δηλαδή κάποιος κάτω από το καλάθι μόνος του και δεν μπαίνει μπάλα μέσα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μας έχει στοιχήσει και στα προηγούμενα παιχνίδια αλλά και στο σημερινό πάρα πολύ. Ο ρυθμός του πρώτου και το τέμπο του παιχνιδιού το κρατούσε ο Ηρακλής το πρώτο ημίχρονο γιατί του δίναμε το δικαίωμα, ενώ στο δεύτερο ήταν φανερό ότι πήραμε προρυθμό του αγώνα. Και αυτό που φάνηκε ήταν ότι αυξήθηκε η αυτοπεποίθησή μας στο τέλος του αγώνα και πιστέψαμε ότι μπορούμε να το πάρουμε, βάζοντας και μεγάλα σούτ αλλά και κάνοντας επιθέσεις με καθαρό μυαλό. Νομίζω ότι μεμονωμένο κομμάτι του παιχνιδιού είναι το τι έγινε στο τέλος. Δηλαδή, μία καθόλου ξεκάθαρη κατάσταση. Το ότι όταν ήμασταν τρίτο τρεις πόντους επάνω να μπορούμε δίνοντας φάουλ να διατηρούμε το προβλήματισμα. Και στο τέλος ήταν ξεκάθαρη εντολή ότι Γιώργης ή θα έβαζε και τις δύο ή θα τις έχανε και τις δύο με το σκορ να είναι, με το χρόνο να είναι στα 2,8 και ξέρουμε ότι ο αντίπαλος δεν έχει time-out επομένως δεν μπορούσε να φέρει την μπάλα στο μπροστά γήπεδο. Η απόφασή μας είναι ή θα βάλει και τις δύο και θα γίνει τρεις πόντους στο σκορ και θα κάνουμε φάουλ ή θα χάσει και τις δύο και θα παίξουμε άμυνα. Αυτό που έγινε είναι κάτι το οποίο γίνεται σπανίως. Δηλαδή, εκτελέστηκε κατά γράμμα η εντολή, χαθήκαν και δύο βολές, αλλά ο παίκτης χωρίς να έχει καμία εντολή αντέδρασε φυσιολογικά με το ένστικτό του, είδε μία μπάλα να έρχεται πάνω, προς τα πάνω του, κινήθηκε προς την μπάλα, κινήθηκε και ο αντίπαλος και σφυρίχθηκε και ένα φάουλ σε φάση που η μπάλα είναι διεκδικούμενη για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού, να χτυπάει η μπάλα στεφάνη, να σηκώνεται στον αέρα, να πηγαίνουν δύο παίχτες πάνω στην μπάλα και να σφυρίζει το φάουλ για όνομα του Θεού. Μα για όνομα του Θεού. Αυτού του είδους οι ήττες, ειδικά για μια ομάδα σαν τη δική μας, το οποίο είναι ξεκάθαρο ότι η τελευταία φάση παίχτηκε στην απειρία, δηλαδή δεν μπορείς να προλάβεις τα πάντα. Δηλαδή να πεις να χαθούν οι βολές, αλλά δεν. Βλέπουμε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν μάλλον με την εμπειρία των παιδιών. Η εμπειρία πολλές φορές σημαίνει ότι θολώνει το μυαλό στο τέλος και δεν υπάρχουν ξεκάθαρες αποφάσεις. Και είναι ξεκάθαρο το ότι όταν ο Ηρακλής έπρεπε να πάρει κάποιες αποφάσεις, η εμπειρία του παιχνιδιού του Θράκη Εξώτσου μέτρησε σε σχέση με την απειρία τη δική μας και ειδικά τη τελευταία φάση. Το θέμα που σας είπα θα αναφερθώ έχει να κάνει γενικά πώς αντιμετωπίζεται η ομάδα μας από την όλη διαδικασία, δηλαδή επαναλαμβανόμενα πλέον, θεωρούμε αυτούς αδικημένους. Και επειδή και ως διοίκηση αλλά και ως τεχνική ηγεσία ποτέ δεν μπήκαμε στη διαδικασία μετακόπησης ευθυνών. Αυτό που βλέπω είναι ότι όσο λιγότερο μιλάς, τελικά τόσο περισσότερο αδικείσαι. Και αν θέλετε να σας μιλήσω ρεαλιστικά, το αίσθημα που έχω είναι το εξής. Ότι μετά την πολύ καλή πορεία που κάναμε και μέχρι το παιχνίδι του Λαβρίου,
Η ομάδα είχε μια αντιμετώπιση όπως είχαμε. Όπως είχαμε όλες τις ομάδες, δηλαδή στην λογική του ότι γινόταν λάθη διαιτητικά, τα βλέπαμε για μας, για τους αντιπάλους. Μα από το παιχνίδι του Λαβρίου και μετά, τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια. Και μιλάω ως προπονητής της ομάδας, ο οποίος έχει εικόνα στα μάτια του, όχι μόνο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά και μετά βλέποντας το βίντεο. Επειδή, συγγνώμη πάρα πολύ, αλλά τη χάρη να είμαι στον χώρο 35 χρόνια, νομίζω ότι μπορώ να διακρίνω διαιτητικό λάθος ή πρόθεση. Αυτή τη στιγμή η ομάδα μας αδικείται κατάφορα και δεν αδικείται για το αποτέλεσμα. Αυτό που αδικείται είναι αδικείται για την προσπάθεια που καταβάλει η διοίκηση και το αγωνιστικό κομμάτι μέσα στο γήπεδο. Κατά τη διάρκεια και του σημερινού παιχνιδιού έχουμε πολλά παράπονα. Δηλαδή, γιατί να μιλήσω για τα. Καταρχήν, σε όλα τα παιχνίδια υπάρχει μια διαδικασία που συγκεκριμένοι παίχτες από εμάς αποχωρούν γρήγορα με φάουλ. Τα οποία τα φάουλ σας τα δείξω στο βίντεο, θα γελάσουμε όλοι μαζί. Το να ψάχνουμε να βρούμε τρία επιθετικά φάουλ σε δύο συνεχόμενους αγώνες για τον Τζόρτζεβιτς δεν έχουν γίνει τυχαία γιατί το έχω δει. Σήμερα είχαμε μια άλλη κατάσταση, ο Βαγενάς. Φορτώθηκε γρήγορα με φάουλ.